Μετά τα 27 κράτη που ανακοίνωσαν την απέλαση Ρώσων διπλωματών ως απάντηση στη δηλητηρίαση του Ρώσου πράκτορα Σεργέη Σκρυπάλ στο Λονδίνο, και το ΝΑΤΟ αποφάσισε να στείλει ένα σαφές μήνυμα στη Μόσχα. Ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, μάλιστα, Γιενς Στόλτενμπεργκ, εξήγηλε την απέλαση 20 με 30 διπλωματών. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη Ρωσία, το οποίο έχει κόστος. Πιστεύω πως η Ρωσία έχει υποτιμήσει την ενότητα των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Συνολικά 27 κράτη έχουν προχωρήσει στην απομάκρυνση 151 Ρώσων διπλωματών. Η Μολδαβία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο και η Αυστραλία είναι οι τελευταίες χώρες που θέλησαν να δείξουν την έντονη δυσφορία τους στο Κρεμλίνο. Η εκπρόσωπος του State Department, Heather Nauert, τόνισε πως εάν η Ρωσία επιθυμεί να βελτιώσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, θα πρέπει πρώτα να αναγνωρίζει την ευθύνη της και να σταματήσει την απερίσκεπτη επιθετική της συμπεριφορά. Η Nauert μάλιστα πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν επίσημη αντίδραση από τη Ρωσία μετά την απόφαση της Washington να απελάσει 60 Ρώσους διπλωμάτες.